είχαμε μια πολύ ωραία ολοκλήρωση αυτής της συνεδρίας με την πολιτική για το περιβάλλον κατά το δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα και μέχρι σήμερα. Και δεν ξέρω τώρα αν είναι δείτε εσύ, δεν ξέρω αν κάτι πολύ σύντομες ερωτήσεις περισσότερο εκτός αν θέλετε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Αλλιώς δεν θα έχετε διάλειμμα ακόμα. Και δεν φταίω. Έγινε και πολύ κακιά. Κυρία Καρούλη. Για την ανακοίνωση του κύριου Παναγιωτόπουλου, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, αν και το έδειξε απλώς, το ότι στο περιβάλλον εντάσσει μία έννοια που δεν την τονίσαμε ιδιαίτερα, που είναι το έδαφος. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να μειώσω καθόλου το ενδιαφέρον για το δάσος, ένα βασικό στοιχείο, ένα βασικό πόρος είναι το περιβάλλον, το έδαφος. Και θα πρέπει να δούμε πώς η επίδραση του ανθρώπου άλλαξε αυτό το έδαφος. Και ότι αυτό πραγματικά αλλάζει μετά την Πράσινη Επανάσταση, μετά τη δεκαετία του 1960 και σήμερα τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Νομίζω δημοσιοποιούνται αρκετά, ίσως όχι τόσο όσο οι καταστροφές των δασών. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενταχθεί στη συζήτηση τόσο η ερημοποίηση της υπαίθρου, όσο και η μεγάλη υπερβολική κατανάλωση ύδατος στη γεωργία. Νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το θέσουμε. Από την άλλη, με συγχωρείτε αν θα πάω σε άλλη ανακοίνωση, αν το επιτρέπετε. Ναι, για τον κύριο Χατζηβασιλείου, που είναι πολύ, πολύ ωραία η ανακοίνωσή του. Γιατί δεν είχα ιδέα τι γίνεται σε διακρατικό επίπεδο. Απλώς για την αντίδραση της Ελλάδας και την άγνοια της, θα πω πάλι κινώντας από τη γεωργία, ότι στα τέλη της δεκαετίας του 60 η Πράσινη Επανάσταση στη γεωργία, την ελληνική, μόλις έχει αρχίσει. Οπότε δεν είναι ορατά οι επιδράσεις αυτής της μόλυνσης, χημικά λιπάσματα, υπερβολική κατανάλωση ύδατος και όλες οι αρνητικές συνέπειες στη γεωργία, ούτως ώστε να γίνει και μια κοινωνική συνείδηση ή μια πολιτική συνείδηση καταρχήν ότι κάτι συμβαίνει στην ύπαιθρο. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι εν μέρη δικαιολογείται λόγω της καθυστερημένης εισαγωγής της Πράσινης Επανάστασης στην Ελλάδα, δικαιολογείται αυτό το η καθυστέρηση στη συνειδητοποίηση και στη λήψη αποφάσεων. Αυτά, μια και πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να καταφραστώ και εγώ τις θέσεις μου. Οπότε, τελευταία λέξη, συμφωνώ μαζί σας. Α, μάλιστα, φίλος του Βασίλη. Ναι, ναι. Ναι, κοιτάξτε, το περιβάλλον δεν είναι μόνο ύπαθρος. Προφανώς κάτι συνέβαινε στην Ελλάδα, είχε ένα έθνος. Ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 70. Η Πράσινη Επανάσταση, πράγματι, αυτό που λέτε είναι ακριβές. Και γεγονός είναι, κακά τα ψέματα, είμαστε και λίγο πίσω πάντοτε, έρχονται εξ αντανακλάσεως σε εμάς διάφορα πράγματα, αλλά τα μεγάλα προγράμματα εκείνης της περίοδου είναι κυρίως μόλυνση υδάτων. Είναι μόλυνση αέρα, είναι αστικές μεταφορές, κυρίως μεταφορές προϊόντων μέσα στην πόλη, για να μην επιβαρύνεται. Είναι θόρυβος. Είναι πράγματα τα οποία υπήρχαν στην Ελλάδα ως προβλήματα. Απλώς έχω την αίσθηση ότι, και νομίζω ότι αυτό είναι τουλάχιστον μέχρι στιγμής τα τεκμήρια που έχω δει, αυτό δείχνουν, ότι η Χούντα ήταν εξορισμού τόσο οπισθοδρομική και αντιμοντερνιστική, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τέτοιου είδους λογικές. Σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ευρώπη, νομίζω έλειπε το κοινωνικό υποκείμενο ενός περιβαλλοντικού κινήματος στον ελληνικό χώρο. Ακριβώς, αν σκεφτούμε ότι στην Αμερική είναι κυρίως μεσαία, λευκά μεσαία στρώματα τα οποία μπαίνουν μπροστά σε αυτή την ιστορία και εντάσσεται μετά και αυτή η κριτική στην κατανάλωση, μέσα σε πιο ριζοσπαστικά κινήματα νεανικά. Εδώ αναπτύσσεται τη δεκαετία του Σεβεντιάκη της Χούντας μια μεσαία τάξη πλήρως προσανατολισμένη σε ένα καταλυτικό πρότυπο και από την άλλη πλευρά η κυριαρχία του αντιμπεριστικού λόγου σε μια ατζέντα διαμαρτυρίας στον ελληνικό χώρο δεν άφησε και χώρο για άλλου τύπου διαμαρτυρίες. Θεωρώ δηλαδή εξέλιπε το κοινωνικό υποκείμενο το οποίο θα συγκροτούσε ένα περιβαλλοντικό λόγο και αυτό θα γινόταν. Μόνο αυτό.
να κλείσουμε ή δεν θα έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.